Εκτιμάς προσωπικά το ρωτάω, έτσι, ω δημοσιογραφικά, όχι με ρεπορτάζ τι λένε τα διεθνή μέσα, αν θεωρεί ότι είναι γκάφα ή θελημένη τοποθέτηση να, το αναφ να αναφέρει τον Σιζιπίνγκο ε, δικτάτορα. Κώστα, νομίζω ότι γενικότερα μας έχει συνηθίσει σε τέτοιε τέτοιες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο είναι και οι σχέσεις της, οι συνοαμερικανικές σχέσεις αυτή τη στιγμή που είναι αρκετά τεταμένες mm -hmm. και μπορεί και να μην ήταν και γαφα και mm -hmm. να ήταν ηθελημένη. Είναι πραγματικά, δεν, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω μια εκτίμηση ε, όσον αφορά στο τι, στην, στο κατά πόσο το εννοούσε και κατά πόσο βαριά ήταν αυτή η δήλωση του Τζο Μπορεί δηλαδή, του και, δηλαδή. και, το, είπε, και Επειδή ακριβώ το είπε και σε δείπνο ε, που ήταν για να συγκεντρώσει χρήματα για την εκστρατεία του, την προεκλογική, αυτά που, ναι. που ήθεστε να γίνονται στην Καλιφόρνια. Δεν το είπε δηλαδή on camera. Αν ήταν, θα μπορούσε να το πει. Πιο επίσης. Συγκαλυμμένα, ναι. Να μην, υπάρχει τέτοι, yeah. ναι. να μην υπάρχουν άνθρωποι που θα το ακούνε, ναι. Και επίση ναι. επίσης να πούμε ότι για ποιο λόγο το είπε αυτό για να δώσουμε και το ρεπορτάζ ναι. είναι ότι ε, φαίνεται να το είπε σε αυτή την εκδήλωση μία μέρα μετά από την ε, επιτυχημένη μπορούμε να πούμε συνάντηση που είχε ο υπουργός Εξωτερικών της ΗΠΑ, ε, ο Μπλίνκεν με τον με πολλούς ε, διπλωμάτες αλλά και με τον πρόεδρο τον Σιτζιμπινγκ, ε, και το είπε για το θέμα των μπαλονιών, αυτά τα μπαλόνια τα οποία είχαν, α, α, είχαν αναστατώσει τότε την επικαιρότητα, τα κατασκοπευτικά μπαλόνια, ναι, ναι. τον Φεβρουάριο. Ναι. Ε, Είπε ότι Ουσιαστικά είπε ότι ο λόγος για τον οποίο ο Κινέζος πρόεδρος αναστατώθηκε ήταν ότι κατέριψα τον μπαλόνι γεμάτο κατασκοπευτικό υλικό και δεν γνώριζε το πού το, το που βρισκόταν και το λόγο ότι βρισκόταν εκεί. Αυτό φέρνει λέει, σε πολύ δύσκολη θέση τους δικτάτορες, έτσι, αυτό είπε, ναι. ε, όταν δεν ξέρουν τι έγινε και συνέχισε λέγοντας ότι όταν καταρρίφθηκε το αερόστατο βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση και διέψευσε ότι βρισκόταν εκεί για τον πρόεδρο Xi Jinping. Να υπάρχει uh, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι επαναφέρει ένα θέμα το οποίο θεωρεί το λήξαν. Όχι μόνο μέχρι θεωρεί Μέχρι πριν από τρεις-τέσσερις ημέρες. Μάλιστα το, το, είπαμε και εδώ. Ο ίδιο το υποβάθμισε. Το θέμα, ναι. ο ίδιο ο Τζο Μπάιντεν το υποβάθμισε <laughs> λίγο πριν να φύγει ο Μπλίνκεν για να επισκεφθεί στην Κίνα να κάνει τι συναντήσει αυτέ. Ακριβώ για να γίνει το κλίμα λίγο πιο θετικό και λίγο πιο ε, ε, εύκολο και γόνιμο για συζήτηση. Δηλαδή, ο ίδιο ο Τζο Μπάιντεν το είχε υποβαθμίσει το ίδιο αυτό το θέμα και τώρα βλέπουμε να το επαναφέρει ναι. με πολύ έντονο τρόπο. Και έχουμε ιδιαίτερη αντίδραση από την Κίνα. Έτσι, βέβαια. Εύκολομαι να μάλλον δεν πρέπει να παραλείπονται στην στη, στη ισογραφία, αλλά. Προφανώ θα αντιδρούσε η Κίνα η... και θα αντιδρούσε σφοδρά. Η Κίνα εξέφρασε βαθιά δυσαρέσκεια ε, για τι δηλώσει αυτέ. Καταδικάζει έντονα αυτό το σχόλιο. Ε, και αυτή είναι η βασική, η, η βασική γραμμή που έχει πάρει αυτή τη στιγμή η Κίνα. Δεν έχει εκδώσει μεγαλύτερο και σε μεγαλύτερο και πιο έντονε ε, ανακοινώσεις. ανακοινώσεις. Δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιες. Γιατί δεν έχει προχωρήσει ακόμα φυσικά και η Αμερικανική πλευρά σε τοποθετήσει. Ε, επίσημες όσον αφορά αυτήν τη δήλωση, ναι. Κώστα. Ε, βέβαια, ναι, αυτό το πράγμα, αυτή Πάντως η είναι... δήλωση κάνει λίγο τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα. Ναι, για γιατί είναι... έρχεται σε μία στιγμή, το προανέφερε και ο Άγγελος Τατσαρώνης, το προηγούμενο διήμερο τρίμερο ήταν ο Άντωνι Μπλίνκεν στην Κίνα και είναι απορίας άξιων Πώ μετά από μία συνάντηση πέντε ετών, πέντε χρόνια δεν είχε, να, δεν είχε πάει στην Κίνα, ε, τόσο ανώτατο Αμερικανό αξιωματούχο σε μια προσπάθεια εξομάλυνση των διμερών σχέσεων. Αφού φεύγει, αφού συναντάται με το ΣΥ, αφού συναντάται με, με του επικεφαλεί τη ε, κινέζικη ε, διπλωματία, αφού έχει πάει εκεί πριν από λίγε ημέρε ο Μπιλ Gates και έχει ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνία, γιατί γνωρίζετε ότι και στη διεθνή σκηνή δεν συνομιλούν μόνο μόνο οι ηγέτε οι εκπροσωποί του, συνομιλούν και άνθρωποι του επιχειρήν ή τη οικονομία. Και η Κίνα δεν είναι αποκομμένη ούτε από τη διεθνή οικονομία ούτε από το διεθνή παράγοντα. Η επίσκεψη Γκέιτ κάτι λέει για τι σχέσει τη Κίνα με τον δυτικό κόσμο. Και μετά από όλα αυτά, από όλα αυτά τα ανοίγματα. Και το σχόλιο νύμματα, για σωστό η δρόμο. Έτσι. Ότι είναι σε σωστό δρόμο. Ε, Προφανώ. Έρχεται αυτό. Προφανώ. Λοιπόν, ε, εγώ